Πόσο πόνο, μωρέ, γεμίζει η καρδούλα μας αυτές τις μέρες με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται στη χώρα μας. Καίγεται από τη μια μεριά μέχρι την άλλη. Δεν ξέρω τι να πω, τι να σκεφτώ. Ας γίνει ο πόνος μας και η αγωνία μας προσευχούλα. Να γίνει προσευχούλα στην Παναγία δυνατή. Κάπου να σταματήσει το κακό. Κάπου να προστατευθούν οι ψυχές των ανθρώπων και κάπου να στηριχτούν εκείνοι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα υπάρχοντά τους και βρίσκονται στο δρόμο, και να παλέψουμε όλοι να είμαστε εκεί κοντά τους. Το έχω κάνει πολλές φορές και είναι από αυτά που μας γεμίζει την ψυχή και την καρδιά, το να δίνουμε για τον συνάνθρωπο. Ας παλέψουμε λοιπόν, πρώτα να γονατίσουμε πολύ, σας παρακαλώ όλους, όλους, κάθε απόγευμα στις παρακλήσεις. Μην καθόμαστε απλά να διασκεδάζουμε βλέποντας τις σκηνές από την τηλεόραση. Ίσως είναι και τραγικό να το κάνουμε, να κάνουμε την καταστροφή και τον πόνο διασκέδαση, έστω και διασκέδαση πόνου. Η ωφέλεια δεν είναι στα να τα βλέπουμε όλα αυτά. Η ωφέλεια είναι να γονατίσουμε, να προσευχόμαστε, να δώσουμε, να παλέψουμε στους Αγίους, στην Παναγία, στο Θεούλη. Και να προσέχουμε, βρεσείς, προσέχουμε αυτές τις μέρες. Δεν χρειάζεται να ανάψουμε κάτι φωτιά έξω. Είναι δυνατόν, μωρέ, να ανάψουμε φωτιές έξω? Τι χρειαζόμαστε έξω τη φωτιά τέτοιες μέρες που το χώμα, τα δέντρα, τα ξερά, τα κλαδιά, τα φύλλα είναι σαν μπαρούτι έτοιμο να ανάψει? Και να μην πετάμε μπουκάλια έξω στη φύση, διότι ένα σπασμένο μπουκάλι γίνεται σαν το φακό με τις ακτίνες του ηλίου, το οποίο κάνει αυτανάφλεξη. Έι, το έχουμε ανάγκη το δάσος. Είναι ο πνεύμονάς μας, είναι η ζωή μας, είναι η αναπνοή μας. Άντε, 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 όλοι μαζί γονατίζουμε. Γονατίζουμε στις παρακλήσεις, γονατίζουμε στα σπίτια μας, γονατίζουμε όπου είμαστε και προσευχόμαστε. Παναγίτσα μου, σταμάτα το κακό. Σταμάτα το κακό.